ένα πολύ όμορφο δώρο περίμενε περίπου 200 οικογένειες που μένουν στα Χανιά στο πνευματικό κέντρο. Σε κάθε μία μοιράστηκαν 2 τσάντες με είδη πρώτης ανάγκης όπως γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, κρέας και άλλα, καθώς και μία γεμάτη τσάντα με φρούτα και κηπευτικά. Εμείς σαν περιφερειακή ενότητα, η Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας, το κομμάτι της πρόνοιας, όλο το χρόνο κάνουμε διαδρομή τροφίμων σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που είναι καταγεγραμμένοι εδώ και χρόνια και αυτούς τους καλέσαμε σήμερα, επειδή είναι χρονιάρες μέρες, με τη βοήθεια και τη συμβολή των επιχειρήσεων των Χανιώτικων και δίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε, είναι η γιορτή αλληλεγγύης, αφορά 150 με 200 άπορες οικογένειες, πραγματικά άπορες, στις οποίες δίνουμε τρόφιμα, περίπου 3 τσάντες φρούτα, λαχανικά, ταυτόχρονα και δωροεπιταγές από το Ίνκα και άλλες μικρές επιχειρήσεις. Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσω ότι οι πολυεθνικές που εδρεύουν στον τόπο μας πραγματικά δεν ανταποκρίθηκαν, μας έκλεισαν την πόρτα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Τα μικρά παιδιά πήραν παιχνίδια και οι γονείς τους ένα φάκελο με ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια που θα μπορούν να τις πραγματοποιήσουν δωρεάν όποτε θελήσουν μέσα στο 2014. Ο φάκελος περιέχει πέρα από τις δωροεπιταγές, να πω και το όνομα δεν πειράζει, είναι η κλινική Γαβριλάκη, στο οποίο οι 200 οικογένειες έχουν δωρεάν σε ΚΑΠ, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, το οποίο ισχύει για όλο το χρόνο και για όλη την οικογένεια. Ταυτόχρονα είναι και κάποιες θέσεις εργασίας από κάποια ασφαλιστική εταιρεία, την Interam American, όπως επίσης και δώρα από επιχείρηση. Δηλαδή πέρα από τις τσάντες που θα πάρει ο κόσμος εδώ, θα πάρει και κάποιο άλλο δώρο. Το Τμήμα Πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δέχεται πολλές αιτήσεις και ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι θα γίνουν προσπάθειες ο αριθμός των δικαιούχων να διευρυνθεί. Αλλά με συνεργασία νομίζω ότι μπορούμε να εντάξουμε και άλλες ομάδες ευπαθείς, και άλλες οικογένειες. Η Διεύθυνση Πρόνοιας έχει μια πολυετή εμπειρία που δεν υπάρχει στις δομές αυτές που προανέφερα. Άρα λοιπόν θα συνεργαστούμε με αυτούς και όσοι δεν είναι στις δομές αυτές ασφαλώς θα ενταχθούν. Τέλος, για τα μικρά παιδιά των οικογενειών είχε ετοιμαστεί μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή από το μουσικό σχήμα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Δεν σας έχω ανάγκη, έχω τα δώρα μου, φωνάζει κοροϊδευτικά.